γυναίκα που εμπνέει είναι η μαμά μου, επειδή κάνει τα πάντα για μένα, ανέχεται με. Η γυναίκα που με εμπνέει προσωπικά είναι η διευθύντρια του σχολείου που επηγαίνα, που ήταν και καθηγήτρια μου, η οποία είναι πολύ οργανωμένη, πολύ επίοικης, πολύ καλή γενικότερα στη δουλειά της και σαν άνθρωπος. Αυτή είναι η Χαμάδου, η Χαδόν, Άννα. Çok sevgili oldu kadındı. Sevmeye onlar öğrendi. O kadar çok sevdi ki beni. Onu yaymaya çalışıyorum halen daha ve onun için bir çok insan tanıyor. Onlar da beni seviyor sağ olsunlar. Güzel bir kadın. Annem olduğu için şanslı. Εξαρτάται από το άτομο, μπορώ να πω, είναι σε σχέση να είναι γυναίκα ή άντρας, για το πώς να εκτιμώ ή να σεβούμαι τον άλλο. Είχαν δύο γυναίκες που παντρεύτηκαν στο παρελθόν, έτσι δεν μπορώ να πω ότι εμπνέουμε οι συγκεκριμένες γυναίκες. Κλίσε bir cevap olacak ama sanırım annem herhalde. Çünkü annem her zaman çok özgür, çok güçlü, çok bağımsız bir kadın oldu ve hep bunu savundu. Yani küçük yaşlardan beri iki tane kız çocuğu yetiştirdi ve hiç toplumun ona dayattığı kurallara bakmaksızın kendi inançları doğrultusunda bizi yetiştirdiği için o bana büyük bir ilham oldu tabii ki ve birçok kadın ama annem en birincisiydi. Basika δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από τη γυναίκα μου βασικά. Οπωσδήποτε, οι γυναίκες είναι δυναμικές, όλα σε εμπνέουν μας. Δηλαδή η γυναίκα πρέπει να είναι δυναμική, να μπορεί να τα επεξέλθει σε όλα τα πράγματα. Η γυναίκα μας, είμαστε κάπου 50 χρόνια παντρεμένοι. Γιώμενα αρμονικά, διότι ήταν διαφορετικά ενένα όπως τώρα. Hayatımda hiç örnek aldığım bir kadın olmadı. Yani olmadı. En el apla imam ama fili mu. Şey... İstek konu en adamım ben diyeferde para burla ya. Ya da sinan thromobiz. Şu makarı adamım biliyor postu.